Και τον φέρουν στον τόπο Γολγοθά, που μεταφραζόμενο σημαίνει τόπος κρανίου, και του έδιναν να πιει κρασί ανάμεικτο με σμύρνα ως αναισθητικό. Αλλά αυτός δεν το δέχτηκε. Και αφού τον σταύρωσαν, μοίρασαν μεταξύ τους τα ενδύματά του, ρίχνοντας κλήρο για αυτά, για το ποιος και τι θα πάρει. Ήταν δε ώρα 9 το πρωί όταν τον σταύρωσαν. Και ως αιτία της καταδίκης του ήταν γραμμένη επιγραφή «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και μαζί του σταυρώνουν δύο ληστάς, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά του. Και εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο που λέγει «Και μεταξύ των ανώμων υπολογίστηκε». Σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο εν είδαση την γη. Εξαγκανθών περιτίθεται ο των αγγένων βάση. Ψευδή πορφύραν περιβάνεται ο περιβάλλον τον ου. Κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Άδαμ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Από ώρα δε 12 το μεσημέρι έως ώρα 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω δε στις 3 το απόγευμα ο Ιησούς φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε «Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανή», δηλαδή Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ο δε Ιησούς, αφού πάλι φώναξε με φωνή μεγάλη, παρέδωσε το πνεύμα.